Έω τι 19 Οκτωβρίου θα έχουν δικαίωμα οι φοιτητέ που διεκδικούν μετεγγραφή να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδεία, Έρευνα και Θρησκευμάτων. Βασικά πράγματα που θα πρέπει να προσέξουν είναι οπωσδήποτε να υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα στο Πανεπιστήμιο που επιθυμούν να μετεγγραφούν, δηλαδή να προέρχομαι από ένα τμήμα το οποίο να υπάρχει αντίστοιχο στο Πανεπιστήμιο που θα πάω και το πιο σημαντικό απ' όλα να προσέξουν πολύ στην καταχώρηση των στοιχείων. Ο αριθμό των μεταγραφόμενων ισούται με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων των ανωτέρων κατηγοριών κατά το έτο 2016-2017. Ανασχολεί η τμήμα όπω αυτό ορίστηκε στις οικίε σχολέ ή τμήματα. Η καταχώρηση γίνεται αρχικά δηλώνοντα τι προποθέσει μου για μεταγραφή και ο έλεγχο θα γίνει μετά από τα πανεπιστήμια. Να μην βρεθώ δηλαδή να έχω δηλώσει πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα μετά. Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική σελίδα οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη, username και τον κωδικό password που τους χορηγήθηκε από την γραμματεία της σχολής. Σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο μας ξεκινάει με 6.000 εισακτός και εν τέλει εγγράφονται 10.000. Είναι, ε, οι διαφοροποίησει είναι σταδιακές και κάθε χρόνο κατά κατηγορία. Άρα σταθερά δεν υπάρχει. Σταθερά είναι οι οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον οκταψήφιο αριθμό υποψηφίου των πανελλαδικών εξετάσεων, τον οποίο σε περίπτωση που δεν τον έχουν στη διάθεσή του, δίνεται να τον αναζητήσουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματο στο οποίο φοιτούν, στο λύκειο από το οποίο αποφύτησαν ή στην αρμόδια διεύθυνση δευτεροβάθμια εκπαίδευση.